φιλόξενους χώρους της εισέψεως της ΟΤΕΙ Academy στην Πέφτυλιο, τα παιδιά και εμείς οι μεγάλοι ζούμε πραγματικά μοναδικές τιμές. Γεια σας, παιδιά. Η επιλογή των παιδιών της εισέψεως στον χώρο, στην αίθουσα της συγκεκριμένη. Γεια σας, παιδιά. Θα παρακαλούσα έτσι ώστε να κηρύσουμε την αντιστήρια της αντιστήριας τάσης. Ωραία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, παιδιά, καλώς ήρθατε λοιπόν στο διαγωνισμό. Θέλουμε να μας πείτε, να αναδείξετε το έργο σας. Έχετε 10 λεπτά για την παρουσίαση. Όταν τελειώσετε, πείτε μας για να σας κάνουμε ερωτήσεις. Μπορείτε να ξεκινήσετε. Γεια σας, είμαστε η Ροκουτούβλη και με λένε Πάγου. Είμαι ένα Αλέξανδρο, είμαι ένα Βουδωρή, είμαι ένα Αναστασία και είμαι ένα Έλλη. Οι ιδέες συγκεκριμένης κατασκευής μας είναι στην προσπάθεια που κάνουμε να σκεφτούμε κάτι το οποίο χρησιμοποιείται τις κατασκευές και τις τεχνολογίες που θέλουμε τις ανάγκες του σήμερα. Προσπαθήσαμε να σκεφτούμε πώς θα μπορούσαν οι κατασκευές που έχουν κατασκευαστεί αρκετά χρόνια πριν να συνδυαστούν και να λειτουργήσουν, ώστε να δώσουν λύση σε ένα πραγματικό πρόβλημα του ανθρώπου. Και πιστεύουμε ότι το ενεργειακό αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο πρόβλημα παγκοσμίω. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει μόλις πατήσουμε το πίσω σπρέι. Όπως βλέπουμε και στο πρόγραμμα, το πρόγραμμα ξεκινάει μια άλλη ώρα στη μέρα. Μετά από λίγο αρχίζει να βρέχει και εμείς τα πρόγραμμα ξεκινάμε να συλλέγουμε τον αέρα του και την ίδια ξαναμνή. Σε αυτό το σημείο θα παρουσιάσουμε τον πρώτο σχολισμό τη κατασκευή μας. Όπως βλέπουμε και στην οθόνη, όσο είναι μεγάλη η μικρή ξαναμνή γεμίζει με νερό, τόσο ψάχνει τις επιστάσεις μας. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε τοποθετήσει την αναισθητήρα, ο οποίο έχουμε τοποθετήσει ένα μάτι στη μέση τη ξαναμνή και ενημερώνουμε το πρόγραμμα. Μόλις το ξαναμνή γεμίζει με νερό, τότε το μοντέλο.
Μπράβο, παιδιά. Άρα θα το μέσα. Κάτι να βλέπω, ε. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό θα σταματήσει μόνο τώρα ή να το σταματήσετε εσείς. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια, παιδιά. Παιδιά, αυτό πώς ξεκίνησε να δουλεύει. Ξεκίνησε εγώ, ερώτηση. Ναι, ναι. Αυτό πώς ξεκίνησε να δουλεύει για να γεννήσει την μπαταρία του, τύπου δυναμό ουσιαστικά. Ναι, ναι, ναι. Το ενεργοποίησε κάτι για να δουλεύει. Ναι, ναι. Τι ακριβώς. Δεν το ενεργοποίησε ακριβώς. Απλά περίμενε να γεμίσει, να ενεργοποιηθεί η αποκλήρωση στο χυμίδι, ώστε να γεμίσει νερό και σιγά σιγά άρχισε να ζεσταίνεται το νερό. Και να αρχίσει η ελόσφαιρα να κινείται ώστε να αρχίσει να γεμάνει το θερμόμετρο, να γεμίσει το μπαταρία και να βάλει στο φως. Βασικά, όσο θερμαίνεται το νερό, παράγει υδρατμούς και οι υδρατμοί παράγουν την κίνηση της ελόσφαιρας. Ωραία. Αυτό είναι το σενάριο και πολύ σωστά. Εσείς στο project σας, πώς ξεκινάει αυτό, τι το ενεργοποιεί για να αρχίσει να δουλεύει. Όταν φτάσει η θερμοκρασία στους 50 βαθμούς, αρχίζει και κουνιέται η ελόσφαιρα. Και πώς καταλαβαίνει το project σας ότι άλλαξε η θερμοκρασία γιατί έφτασε στους 50 βαθμούς. Το δείχνει εδώ πέρα από το μηδέν που φτάνει στο 50 και μετά αρχίζει το κουνιέται. Ναι, βρε, στο project σας. Εννοώ. Εδώ, ουσιαστικά στο κομμάτι του project, πώς το καταλαβαίνει. Έχει κάποια αισθητήρια και καταλαβαίνει γιατί είναι κίνηση αυτό το μοντέλο. Όχι. Πώς ξεκινάει δηλαδή. Ο εγκέφαλος δίνει εντολή σε αυτό τον εγκέφαλο και αρχίζει κινητήρια να κινείται. Το έχουμε βάλει χρόνο από. Α, με χρόνο. Με χρόνο, όταν σταματήσει η μοίρα του αριθμού. Τέλειο, εντάξει, αυτό ήθελα αυτό ρωτήσα. Με χρόνο, δηλαδή μετά ξεκινάει. Ναι, με χρόνο. Ωραία. Το οποίο συνεχίζει ο χρόνο, δεν είναι συγκεκριμένο χρόνο που δουλεύει. Μέχρι να γεμίζουν τι μπαταρίε και να σταματάτε εσεί. Τέλειο. Ναι, γιατί τώρα έχει μπορεί ο καθηγητικό να μείνει στα φώτα για να χρησιμοποιήσει το ρεύμα. Θαυμάσιο. Παιδιά, πώ αυτοματισμού έχει. Πώ αυτοματισμού έχει. Πόσους αυτοματισμούς έχετε. Α, έχουμε... Θέλετε να τους δείχνετε και να μας δείτε, να με μπερδεύεστε κι εσείς. Ένα, δύο. Μάλιστα. Και τι κάνει ο καθένας, αυτό δεν το ρωτήσεις. Και τι κάνει ο καθένας. Ο ένας εδώ πέρα μετράει τη στάθμη του νερού, λειτουργεί σαν φλοντέρ. Με τι στιγμή. Με στιγμή αυτό με... Ο ποιος είναι. Ο οποίος είναι ο αισθητήρας της Μικρής Αξιοντής. Τι αισθητήρας είναι ο Μόκης. Είναι ο αισθητήρας... Ο αισθητήρας απόστασης. Όχι, αυτό. Και ο δεύτερος. Είναι ακριβώς διότι μόνο. Είναι ο αισθητήρας της Μικρής Αξιοντής. Και βλέπει το νερό που είναι από πάση στιγμής στο Και αυτό σαν πλωτέρ δουλεύει. Ναι. Έχει ναι. Δηλαδή κάτι από κάτω που σηκώνει, ναι. Ναι. Πολύ ωραία. Κάτι που επιπλέει όταν. Ναι, 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 το κατάλαβα. Ωραία. Ναι. Η βίδα πώς ξεκινάει να δουλεύει αφού γεμίσει τη δεξαμενή μεγάλη. Ποια? Η βίδα. Όπου γεμίσει τη δεξαμενή. Ναι. Όπου γεμίσει τη δεξαμενή και η πόρτα και μετά μεταφέρει το νερό. Ωραία. Ωραία. Θέλετε να μου δείξετε, σας παρακαλώ, στο πρόγραμμα το δεύτερο αυτοματισμό, αυτό με τη βίδα, που πότε ξεκινάει να δουλέψει, δηλαδή σε ποιο σημείο στο πρόγραμμά σας είναι ο αισθητήρας που αντιλαμβάνεται αυτή την αλλαγή. Μπορώ να πιάσω. Ναι, ναι. Ωραία, εκεί σε το λέω καλύτερα, δεν ξέρω εκεί. Όχι, ποιο είναι ο προγραμματιστή. Αυτό είναι το δικό. Πολύ ωραία. Ο προγραμματιστή ποιο είναι. Εσύ το κάνει αυτό το πρόγραμμα. Πολύ ωραία. Ποιο θα μου δείξει λοιπόν τον αισθητήρα που ενεργοποιεί τον κοπλίο του αυτοκινήτου. Σε ποιο σημείο ενεργοποιείται. Πολύ καλή και δεν βλέπω πολύ καλά. Δεν ξέρω αν είναι δύο λέει. Πάρα πολύ ωραία. Την μεταδίδει, κλείσει την πόρτα σου. Λίγο κάτω.
Πάρα πολύ. Και μια τελευταία ερώτηση. Τι τάξη πάτε φέτος? Τετάρτη. Είναι τρίτη εξαμιά. Τι? Όχι. Τι τάξη πας στο σχολείο, καλέ? Α, τετάρτη. Εγώ πέμπτη και ένας πρώτη εξαμιά. Είμαι σε δύο πέμπτη και τετάρτη. Συγχαρητήρια, παιδιά. Λοιπόν, άξι λοιπόν, καλά αποτελέσματα σας εύχομαι. Μπράβο, παιδιά. Καλή επιτυχία για τα στη συνέχεια. Θα έρθει η Επιτροπή να έρθει για να σας ελέγξει και για τον χώρο με δύο πραγματάκια και μετά για σας τελεύθερη. Εντάξει, μπράβο παιδιά, καλή συνέχεια. Ορίστε. Μετά από εμάς. Εντάξει. Εντάξει. Καλά. Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Ολοκλήρωσε και η ομάδα Ρομποτούπολη, συγγνώμη, με προπονητή τον κύριο Πολιτάκη, ο οποίος